Τα νοσοκομεία εκπέμπουν σως από όλες τις πλευρές της χώρας. Εμείς θα σταθούμε στην Μπέλα. Υπάρχει και ανακοίνωση της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών της Μπέλας. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή εμείς τον πρόεδρο της Ένωσης, τον κύριο Χαράλαμπο Αποστολίδη. Καλό σας μεσημέρι. Καλό σας μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές μας. Λοιπόν, και καλό κουράγιο και καλή δύναμη να πούμε εμείς, γιατί είναι μια μάχη που δίνεται χωρίς όπλα και κάτω από πολύ αντίξωες συνθήκες. Τα κρούσματα, κυρία Γραβαλά, παραμένουν σταθερά σε τριψήφιο αριθμό και η Μπέλα καταναλογία πληθυσμού βρίσκεται σε χειρότερη μοίρα ακόμα και από μεγαλύτερα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας μας. Όπως γνωρίζετε, η κατάσταση στα δύο νοσοκομεία είναι τραγική, είναι εκρηκτική, είναι δραματική, δεν υπάρχουν λόγια να την περιγράψουν. Υπάρχει μια μεγάλη προσέλευση στα επίγοντα ατόμων με συμπτώματα COVID και επιδεινώνεται συνεχώς η κατάσταση στις κλινικές που φιλοξενούν, που νοσηλεύουν ασθενείς που πάσχουν από COVID. Έχουν μετατραπεί ουσιαστικά τα δύο νοσοκομεία του νομού, της Έδεσας δηλαδή και των Γεννητσών, σε de facto νοσοκομεία μιας νόσου. Αυτό οδήγησε στην συρρήκνωση, στην μετακίνηση και στην συστέγαση ουσιαστικά σε έναν χώρο των κλινικών του χειρουργικού τομέα, χειρουργική, ορολογική, οριλά, ορθοπαιδική, όλες αυτές οι κλινικές εγκατέλειψαν τους χώρους τους για να αποδοθούν οι κλίνες στην παθολογική για να νοσηλευτούν ασθενείς με COVID. Έχει αξιοποιηθεί μέχρι στιγμής το σύνολο των δυνατοτήτων του νοσοκομείου με αυτές τις μετακινήσεις και με τη δημιουργία άλλων χώρων μέσα στις δομές των δύο νοσοκομείων. Έχει αξιοποιηθεί στο έπακρο η δυνατότητα των νοσοκομείων και δεν υπαρκούν οι κλίνες, τόσο οι απλές ως πόσο μάλλον και των μονάδων εντατικής θεραπείας, δεν υπαρκούν για να νοσηλευτεί η ασθενής με COVID. Έχουμε φτάσει στις 80-85 κλίνες στην Έδεσα, για παράδειγμα, από 35 που ήταν η δύναμη της παθολογικής κλινικής. Και αυτός ο αριθμός των κλινών είναι σχεδόν καλυμμένος στο τέλος κάθε εφημερίας και υπάρχει μεγάλη αγωνία από τους συναδέλφους της παθολογικής για το πού θα βάλουν αυτούς που θα έρθουν στην εφημερία που ξεκινά. Η δύναμη των κλινικών είναι πολύ μικρή. Οι γιατροί, οι παθολόγοι, οι τέσσερις στην Έδεσα και πέντε στα Γεννητσά έχουν την ευθύνη τεσσάρων ουσιαστικά τμήματων. Το τμήμα με ασθενείς COVID, το οποίο είναι πολύ μεγάλο τμήμα, το τμήμα των ύποπτων περιστατικών COVID, αλλά και το τμήμα της παθολογικής, όσο και τα επίγοντα. Τέσσερα τμήματα βγαίνουν με 24-ωρη καθημερινή εφημερία με αυτόν τον αριθμό των γιατρών. Οι αναισθησιολόγοι βρίσκονται στην πρώτη γραμμή χωρίς ανάπαυση και βρίσκονται είτε στο χειρουργείο για έκτακτα χειρουργία που μπαίνουν, καθώς όπως γνωρίζετε τα χειρουργεία έχει σταματήσει να μπαίνουν τα προγραμματισμένα χειρουργεία, έχει μειωθεί η λειτουργία των χειρουργείων. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν έκτακτα χειρουργεία και σε αυτές τις περιπτώσεις οι αναισθησιολόγοι θα πρέπει να έχουν και το χειρουργείο αλλά και να πάνε εκτάκτως στην κλίνη του ασθενούς στο τμήμα COVID να διασωληνώσουν. Συνθήκες πολέμου κυριολεκτικά. Τι να πρωτοποιεί κανείς. Οι ελλείψεις σε προσωπικό ήταν μεγάλες και πριν την πανδημία. Και τώρα με την πανδημία που εκ των πραγμάτων μεγάλο μέρος του προσωπικού ασθενεί και τίθεται σε καραντίνα. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Πριν από μερικές μέρες, τρεις-τέσσερις μέρες, η μυευτική γυναικολογική κλινική του νοσοκομείου Γεννητσών εξ ολοκλήρου, ολόκληρη, όλο το προσωπικό τέθηκε σε καραντίνα καθώς υπήρχε διασπορά μέσα στην κλινική. Και βέβαια η κατάσταση με τα κρεβάτια της ΜΕΘ, που όπως ξέρετε σε όλη την Ελλάδα, σε όλη την Βόρεια Ελλάδα, οι κλίνες πλέον έχουν εξαφανιστεί, δεν υπάρχουν πλέον κλίνες και θα το πούμε σε αυτή τη χρονική στιγμή, νομίζω πρέπει να το πούμε, να καταγγείλουμε την κυριολεκτικά εγκληματική στάση των κυβερνήσεων όλων των τελευταίων χρόνων, που ενώ γνωρίζανε σύμφωνα με τις ξεκάθαρες συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας ότι θα έπρεπε οι κλίνες με βάση τον πληθυσμό της χώρας να είναι τουλάχιστον 3.500, οι κλίνες ΜΕΘ, ΜΑΦ, μονάδων αυξημένης φροντίδας και μονάδας εντατικής νοσηλείας νεογνών, ενώ θα έπρεπε να είναι
τουλάχιστον 3.500, η χώρα μας έχει μόλις 600, αν είναι δυνατόν. Έτσι λοιπόν είμαστε, φτάνει ο γιατρός σήμερα στην εφημερία του να καλείται να αποφασίσει ποιος ασθενής θα αντιμετωπιστεί με όλα τα πρωτόκολλα σωστά και να διασωληνωθεί και ποιος τελικά θα αφαιθεί στη μοίρα του. Κάτι ανεπίτρεπτο, απαράδεκτο. Μάλιστα. Και έρχεται σήμερα η κυβέρνηση και λέει δεν είμαστε σαν το Βέλγιο, έτσι. Είναι προκλητική η στάση της κυβέρνησης. Η πολύμηνη άρνηση της κυβέρνησης να επιτάξει τις δομές του ιδιωτικού τομέα υγείας σε κάθε πόλη, όχι μόνο στα μεγάλα κέντρα αλλά και στην επαρχία, είναι πραγματικά προκλητική και έχει οδηγήσει σε όλη αυτή την κατάσταση. Είναι δηλαδή αποτέλεσμα της άρνησής της να διαταράξει την κερδοφορία του ιδιωτικού τομέα υγείας, η οποία εκτινάχθηκε, να το πούμε και αυτό. Εκτινάχθηκε και τα νοσοκομεία, επειδή πλέον λειτουργούν ως, όπως είπαμε, νοσοκομεία μίας νόσου, έχουν αναστείλει ουσιαστικά τη λειτουργία τους σε μεγάλο βαθμό και έτσι ο ιδιωτικός τομέας επωφελήθηκε εκτινάσσοντας τα κέρδη του. Φαίνεται λοιπόν ότι η κυβέρνηση ότι δεν θέλει να διαταράξει αυτή την κερδοφορία, δεν εξηγείται αλλιώς αυτή η επίμονη άρνησή της να επιτάξει τον ιδιωτικό τομέα υγείας. Τον οποίο φάνηκε τουλάχιστον στη Θεσσαλονίκη, συγγνώμη που σας διακόπτω κύριε Αποστολίδη, ναι, ότι επί μία εβδομάδα παρακαλούσε τις ιδιωτικές κλινικές. Ήταν σαν ένα παζάρι. Είναι επέσχυντο παζάρι, επέσχυντο παζάρι. Δεν είναι δυνατόν να παζαρεύει σήμερα η κυβέρνηση με τους μεγαλοεπιχειρηματίες στον τομέα της υγείας. Είναι ντροπή και έσχος. Εμείς θα περιμέναμε σε αυτούς τους 8-9 μήνες η κυβέρνηση να κάνει μαζικές προσλήψεις προσωπικού. Να προσλάβει δηλαδή τους εκατοντάδες γιατρούς που έχουν καταθέσει τα χαρτιά τους στις προκηρύξεις που έτρεχαν τα 2 τελευταία χρόνια, να τους πάρει με ταχείες έκτακτες διαδικασίες. Να πάρει τους νοσηλευτές, τους χιλιάδες νοσηλευτές οι οποίοι υπάρχουν, για να καλύψει τα δεκάδες χιλιάδες κενά που υπάρχουν στις οργανικές θέσεις στα νοσοκομεία. Θα περιμέναμε αυτά. Και τι είδαμε? Είδαμε να έρχεται να καλεί τους ιδιώτες σε ολιγόμενες συμβάσεις χρυσοπληρωμένους για να καλύψουν, λέει, τις επίγουσες ανάγκες στο ΕΣΥ. Είδαμε επίσης να καλεί τους συναδέλφους που είναι 67 χρονών και είναι να βγουν στη σύνταξη τώρα, να τους καλεί αν θέλουν να παραμείνουν στο ΕΣΥ για να ενισχύσουν το ΕΣΥ. Συνάδελφοι με προβλήματα υγείας οι περισσότεροι σε αυτή την ηλικία και που είναι σε μια ηλικία που εκ των πραγμάτων ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου, που αν νοσήσουν κινδυνεύει σοβαρά, τίθεται σε σοβαρό κίνδυνο η υγεία τους. Πάντως, κύριε Αποστολίδη, έτσι όπως μας τα περιγράφατε και πριν, και να μην είσαι ευπαθής ομάδα, κάτω από αυτές τις συνθήκες που δουλεύουν σήμερα οι γιατροί και την εξάντληση αυτή που έχουν με την εργασία τους, θα γίνουν, συγγνώμη, ευπαθείς ομάδες. Έτσι είναι τα πράγματα. Θρυνούμε. Συναδέλφους που είναι και σε νεαρότερη ηλικία, είναι η καταπώνηση, είναι αντικειμενική. Η πολύχρονη καταπώνηση των υγειονομικών, καθώς δουλεύουν εντατικοποιημένα σε τμήματα υποστελεχωμένα, έχει οδηγήσει σε αυτή την κατάσταση. Ξέρουμε πολύ καλά ότι οι θάνατοι και οι πρόωροι νόσεις στους υγειονομικούς είναι σε υψηλότερα επίπεδα από ό,τι σε άλλους κλάδους. Και αυτό είναι εργατικό ατύχημα. Θανατηφόρο σε κάποιες περιπτώσεις. Για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, γιατί στους υπόλοιπους εργασιακούς χώρους έτσι το λέμε. Βέβαια. Εμείς δεν έχουμε μπει καν στα βαρέα και διγίνα. Βέβαια, δεν είναι η ώρα τώρα να το συζητήσουμε αυτό. Βεβαίως. Αλλά είναι τον τρόπο που αντιμετωπίζουν. Τους υγειονομικούς. Εμείς πάντως εν ώψη της απεργίας καλέσαμε τον λαό της περιοχής, της Πέλλας, να πάρει την υπόθεση στα χέρια του. Δεν πρέπει να περιμένει να του λύσουν το πρόβλημα. Δεν πρέπει να περιμένει από μεγαλοσχήμονες τοπικούς παράγοντες ή από αυτήν την κυβέρνηση, η οποία έχει πλέον δείξει με τον πιο κραυγαλαίο τρόπο ποιες είναι οι διαθέσεις της και τι σκοπεύει να κάνει. Θα πρέπει λοιπόν να επιβάλλει το δίκαιο του, να επιβάλλει την προστασία της υγείας του. Καλούμε λοιπόν τους τοπικούς φορείς σε κοινό αγώνα. Καλούμε τους συναδέλφους να δηλώσουν τη συμμετοχή τους στην απεργία που έρχεται στις 26 του μηνός. Αυτό το οποίο
είναι δύσκολο να γίνει, αλλά μπορούμε να κινητοποιηθούμε, να αναδείξουμε τα προβλήματα και να δείξουμε ότι έχουμε φωνή σε αυτές τις συνθήκες τις δύσκολες. Δεν καθόμαστε σκυμμένοι και χωρίς να αντιδρούμε, να υπομένουμε αυτή την κατάσταση που είναι σε βάρος του λαού, σε βάρος της υγείας του, σε βάρος των δικαιωμάτων. Mm-hmm. Σας διέκοψα όμως πριν, κύριε Αποστολίδη, πήγατε να μας πείτε για κάποιο χαρακτηριστικό παράδειγμα στην περιοχή σας και στο νοσοκομείο. Ήθελα να πω για τη λειτουργία του νοσοκομείου. Mm-hmm. Πόσο σημαντικό είναι να γίνει η επίταξη του ιδιωτικού τομέα. Τα εργαστήρια στα νοσοκομεία, όταν χρησιμοποιούνται για να εξεταστεί ασθενείς με COVID, τα εργαστήρια λοιπόν αυτά θα πρέπει στη συνέχεια να αποστηρωθούν. Θα πρέπει να περάσουν αρκετές ώρες έτσι ώστε να είναι πάλι ασφαλή για να χρησιμοποιηθούν από ασθενείς που δεν είναι COVID, που δεν έχουν πρόβλημα με τον COVID, δεν νοσούν από COVID. Αυτό εδώ δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα, διότι για παράδειγμα ο αξονικός τομογράφος του νοσοκομείου Γιαννητσών. Μιλούσαμε με τους συναδέλφους επανειλημμένα και κάναμε παρεμβάσεις στη διοίκηση για αυτό το θέμα. Ο αξονικός όταν χρησιμοποιείται από ασθενή COVID στη συνέχεια θα πρέπει για 3 ώρες τουλάχιστον να μην χρησιμοποιηθεί. Η διοίκηση δεν είχε λύση για το θέμα και τι έκανε. Ζητούσε τους συναδέλφους εκεί με ταχύες και ουσιαστικά μη ασφαλείς διαδικασίες να παραδίδουν ξανά σε χρήση, μετά από χρήση σε ασθενή COVID, να παραδίδουν ξανά το χώρο για να χρησιμοποιηθεί. Αυτό είναι ανεπίτρεπτο. Δεν μπορεί σε 20 λεπτά ή σε μισή ώρα να γίνει ο χώρος ξανά ασφαλής. Εδώ λοιπόν προκύπτει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο η ανάγκη της επίταξης του ιδιωτικού τομέα υγείας. Τα ιδιωτικά ακτινολογικά εργαστήρια, απεικονιστικά εργαστήρια που υπάρχουν στις δύο πόλεις του νομού θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για να γίνει να μοιραστεί το έργο του νοσοκομείου στους δύο αυτούς χώρους, ξεχωριστούς χώρους, με ασφάλεια και χωρίς διακοπές, γιατί αυτό το πράγμα μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια ανθρωπίνων ζώων. Διότι αν έρθει ένα ατύχημα, ένα τροχαίο για παράδειγμα, και ο χώρος αυτός δεν έχει ακόμα αποστηρωθεί, τότε ο ασθενής θα καταλήξει στο δρόμο σε μια αναζήτηση στην περιοχή ενός αξονικού τομογράφου, ο οποίος μπορεί να τον υποδεχτεί. Πρέπει λοιπόν η επίταξη να γίνει εδώ και τώρα, το φωνάζουμε από τον Απρίλιο και πραγματικά είναι προκλητική η στάση της κυβέρνησης που αρνείται επίμονα να ακούσει τους υγειονομικούς. Και μιλάμε για μια περιοχή, κύριε Αποστολίδη, μην το ξεχνάμε, που εντοπίστηκαν πάρα πολλά κρούσματα, εκατοντάδες κρούσματα σε εργασιακούς χώρους, κονσερβοποιία, συσκευαστήρια, εργαζομένων που δουλεύαν εποχιακά. Ναι, βέβαια. Το περιμέναμε ότι θα συμβεί κάτι τέτοιο στα νοσοκομεία. Το ήξερε η κυβέρνηση. Το ήξερε η κυβέρνηση. Ήταν μια υγειονομική βόμβα διασποράς. Το κάθε ένα διαλογητήριο, ο κάθε ένας χώρος που υπάρχει στην περιοχή και που λειτουργήσε στο νομό μας, ο κάθε ένας από αυτούς τους χώρους λειτουργήσε ουσιαστικά, αποτέλεσε μια υγειονομική βόμβα διασποράς. Και ήταν μαθηματικά βέβαιο ότι θα συμβεί αυτό που συνέβη. Ποιος φταίει γι' αυτό, ήταν της μοίρας, ήταν γραμμένο να γίνει? Όχι βέβαια, δεν υπήρχε κανένας έλεγχος σε αυτούς τους χώρους, από ό,τι ενημερωνόμαστε και εμείς από τους υπευθύνους, δεν υπήρχε κανένας χώρος, έλεγχος σε αυτούς τους χώρους, με αποτέλεσμα οι εργοδότες εκεί να μην τηρούν τα μέτρα της ασφάλειας, της υγειονομικής ασφάλειας, και ο κάθε εργαζόμενος εκεί τελικά να μεταφέρει, να γίνει διασπορά μέσα σε αυτούς τους εργασιακούς χώρους και ο κάθε ένας εργαζόμενος στη συνέχεια να το μεταφέρει στο χωριό του, και έτσι είχαμε αυτή την σταδιακή έκρηξη των κρουσμάτων στην περιοχή μας. Υπάρχει εξήγηση, δεν έγιναν αυτά λόγω της έλλειψης των ατομικών μέτρων προστασίας. Ο λαός της περιοχής σε γενικές γραμμές στήρισε τα ατομικά μέτρα προστασίας. Είναι προκλητικό να τον κατηγορεί η κυβέρνηση και να προσπαθεί να μετακυλήσει τη δική της ευθύνη στην ατομική ευθύνη. Αυτό το οποίο δεν έκανε η κυβέρνηση ήταν να ελέγχει τους εργοδότες, ήταν να δώσει όλα εκείνα, να δημιουργήσει εκείνους μηχανισμούς που δεν θα επέτρεπαν τη διασπορά στους εργασιακούς χώρους. Mm-hmm.
Και δεν ανοίξαμε καθόλου την κουβέντα για τα κέντρα υγείας. Υπάρχουν στην περιοχή σας? Τα κέντρα υγείας έχουν απογυμνωθεί. Έχουν απογυμνωθεί. Η κυβέρνηση αποφάσισε να κλείσει και τα περιφερειακά ιατρία πριν 2 εβδομάδες, αν δεν κάνω λάθος. Τα κέντρα υγείας ήταν υποστελεχωμένα σε κακή κατάσταση ήδη πριν την πανδημία, πόσο μάλλον τώρα που οι γιατροί μετακινούνται για να καλύψουν, να μπαλώσουν όπως τις ελλείψεις στα νοσοκομεία. Έτσι ο λαός της περιοχής, στις κομοπόλεις και στα χωριά του νομού, είναι αφημένος στο έλαιό του. Δεν έχει πλέον επαφή με τον θεράποντα γιατρό του, τον παθολόγο ή τον γενικό γιατρό, ο οποίος βρίσκεται για να δώσει τη μάχη στα νοσοκομεία στο πλευρό των παθολόγων, και κυριολεκτικά είναι αφημένος στη μοίρα του. Θα μπορούσε να παίξει ένα πολύ σημαντικό ρόλο το πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Αν θέλετε, και ακόμα και σε αυτές τις απόψεις, τις αντιεπιστημονικές που ακούγαμε κατά καιρούς μέσα στην περίοδο της πανδημίας για τη μάσκα, η οποία δεν χρειάζεται, και ότι φωνές δηλαδή κατά των μέτρων ατομικής προστασίας που υπήρχαν και οι οποίες διασπείρονταν και είχαν και μια έτσι αρκετά μεγάλη διασπορά. Αυτά εδώ όλα θα μπορούσαν να έχουν προληφθεί αν υπήρχε πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας με γιατρούς σε κάθε γειτονιά, σε κάθε εργασία, χώρο, σε κάθε σχολείο. Για παράδειγμα, τα 2 κέντρα υγείας των Γιαννιτσών έχουν 2 παιδιάτρους, ενώ θα έπρεπε να έχουν 10. Αν υπήρχε λοιπόν ο απαραίτητος αριθμός, θα υπήρχαν οι γιατροί αυτοί που θα σπάγαν στην πράξη, στις γειτονίες, όπως είπα, και στους εργασιακούς χώρους, παντού, όποιες τέτοιες αντιεπιστημονικές απόψεις κυκλοφορούσαν, για να γίνουν ακόμα πιο σωστά να πάρθουν ακόμα πιο σωστά τα ατομικά μέτρα προστασίας και να μην υπάρχει η χαλάρωση και η διαφορία. Mm-hmm. Δεν μπορούσαν βέβαια να παίξουν αυτόν τον ρόλο τους μέσα σε συνθήκες φοβερής υποστελέχωσης που υπήρχε, όπως είπα, που υπάρχει τόσα χρόνια με ευθύνη όλων των κυβερνήσεων, τόσο αυτής που είναι τώρα όσο και των παλαιότερων. Και τα τεστ θα μπορούσαν να γίνουν εκεί και οι ασθενείς μη COVID μπορούσαν να εξυπηρετηθούν. Είναι τεράστιος ο ρόλος της πρωτοβάθμιας φροντίδας και αναδεικνύεται στο μεγαλείο του αυτές τις ημέρες. Βεβαίως. Θα έπρεπε να υπάρχουν κινητές μονάδες, κύριε Καβαλά, οι οποίες θα πήγαιναν στα σπίτια των ασθενών, των ανθρώπων που χρειάζεται να ελεγχθούν, και όχι να τους λέμε να πάρουν το λεωφορείο, γιατί πολλοί από αυτούς δεν έχουν και τα μέσα, ή να βρουν έναν γείτονα. Πώς θα έρθουν από τα χωριά στο κέντρο υγείας, ή πώς θα πάνε στα Γιάννητσά από τα γύρω χωριά για να ελεγχθούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Θα έπρεπε να υπάρχουν κινητές μονάδες με γιατρούς των κέντρων υγείας και να γίνεται επιτόπου στα σπίτια αυτός ο έλεγχος, να υπάρχει επάρκεια των αντιδραστηρίων, να υπάρχει όλων αυτών των μέσων, ώστε να γίνεται η εξέταση των ασθενών. Κάτι που δεν είχαμε όλο αυτό το διάστημα. Δεν έγιναν οι έλεγχοι όπως έπρεπε. Ένα μεγάλο μέρος των κρουσμάτων διέφυγε. Υπήρξε διασπορά η οποία δεν μπορούσε να παρακολουθηθεί αφού δεν υπήρχαν τα μέσα, και έτσι φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Έχουν ονοματεπώνυμο. Έχει ονοματεπώνυμο αυτή η κατάσταση, έχει υπευθύνους. Δεν συνέβη ανεξάρτητα από τις προσπάθειες και μοιραία και χωρίς να υπάρχουν ένοχοι. Υπάρχουν ένοχοι και εμείς προσπαθούμε να αναδείξουμε την ανάγκη αυτή του να κινητοποιηθεί ο λαός, να μην περιμένει να φύγει η επιδημία μόνη της και να όποιος ζήσει και όποιος πεθάνει. Πρέπει εδώ και τώρα να σωθεί ο λαός με τις δικές του δυνάμεις, μέσα από τους φορείς, μέσα από τα σωματεία, να διεκδικήσει, να μην φοβηθεί να βγει στον δρόμο με όλα τα μέτρα αυτοπροστασίας, με όλα τα μέτρα που πρέπει να παίρνονται, έτσι ώστε να μην γίνει η διασπορά, αλλά όχι σιωπηλή, όχι βουβή. Mm-hmm. Γιατί το ευχαριστώ της κυβέρνησης φαίνεται και με άλλον τρόπο, στον κρατικό προϋπολογισμό. Ακόμα μειωμένα τα κονδύλια. Το είδατε. Ναι, είναι προκλητικό. Είναι τι να πρωτοπεί κανείς, να μιλήσουμε και γι' αυτό φυσικά. Η κυβέρνηση δηλαδή σε αυτές τις συνθήκες, ενώ οι ανάγκες είναι τεράστιες, συνεχίζει απτόητη στην ίδια πολιτική των περικοπών. Έχουν μειώσει κατά 50% τις δαπάνες για την υγεία την τελευταία δεκαετία και έρχεται τώρα με μεγάλες μειώσεις του ύψους του 25% και στην πρωτοβάθμια και στα νοσοκομεία, να δώσει ένα ακόμα χτύπημα. Σε μια περίοδο, φανταστείτε τώρα, το 2021,
θα είναι μια χρονιά όπου δεν θα πρέπει μόνο, εάν πάνε όλα καλά με το εμβόλιο και αν όλα εξελιχθούν έτσι ώστε να σβήσει σιγά σιγά η πανδημία, θα πρέπει να επουλωθούν οι πληγές της πανδημίας που έχουν και ένα άλλο πρόσημο. Αφορά τους ασθενείς άλλων παθήσεων που έχουν βρεθεί τώρα εκτός των νοσοκομείων με χρόνια προβλήματα, ασθενείς που περιμένουν να εγχειριστούν, ασθενείς που περιμένουν να λάβουν αγωγή που δεν μπορούν να πάρουν τώρα ενδονοσοκομιακά κτλ. Όλοι αυτοί οι ασθενείς λοιπόν θα πρέπει να αντιμετωπιστούν. Αν πάμε με το υπάρχον προσωπικό, με τις υπάρχουσες δομές, επειδή οι λίστες οι μεγάλες οι προηγούμενες έχουν γίνει τεράστιες πια, αυτή η κατάσταση θα είναι ακόμα χειρότερη, ακόμα πιο τραγική. Με αυτές τις περικοπές όχι μόνο δεν δίνεται λύση σε αυτό το πρόβλημα, αλλά θα πάμε ακόμα χειρότερα. Λοιπόν, κύριε Αποστολίδη, να κλείσουμε, να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για το χρόνο σας. Ξέρω ότι είναι πολύτιμος και το χρόνο που βρήκατε για να μιλήσετε μαζί μας. Κρίσιμος παράγοντας λοιπόν ο λαός. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να κρατήσουμε σήμερα, να μην μείνει σιωπηλός. Η παρέμβασή του μπορεί να αλλάξει τα πράγματα. Έτσι ακριβώς, ναι. Mm-hmm. Να ευχαριστώ πολύ, καλή δύναμη, καλό κουράγιο και ένα μεγάλο ευχαριστώ και από εμάς. Και εμείς ευχαριστούμε. Να είστε καλά.